τριτός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μιας και είστε εδώ, θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου από τα θέματα της εγκληματικότητας πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι πολύ σοβαρό το νομοσχέδιο που συζητούμε. Όμως η βαριά εγκληματικότητα, το οργανωμένο έγκλημα, παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. Και εσείς περιορίζεστε σε εκ των υστέρων εξαγγελίες για αυστηροποίηση των νόμων και του ποινικού κώδικα. Είδαμε μάλιστα εχθές τον αρμόδιο υπουργό να κάνει ένα σόου με φακέλους. Στην ουσία παραδέχθηκε την αδυναμία του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ομολόγησε ουσιαστικά την αποτυχία των διοκτικών αρχών και προσπάθησε να μεταφέρει όλη την ευθύνη στη δικαιοσύνη. Ένα απαράδεκτο επικοινωνιακό παιχνίδι για το ποιος θα κρατήσει τελικά τον Μουτζούρι. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προτιμούν να ασχολούνται με τις διαδηλώσεις και τα πανεπιστήμια παρά με την ενίσχυση των αστυνομικών τμήματων στις γειτονιές. Όμως οι πολίτες απαιτούν να αισθανθούν επιτέλους ασφαλείς για τη ζωή τους, για την περιουσία τους, για τη δυνατότητά τους να εργάζονται με ασφάλεια όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Σας καταθέσαμε χτες 10 πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Επιτέλους αξιοποιήστε τις και αφήστε στην άκρη τα επικοινωνιακά τρίκ. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα. Ακούμε κάθε μέρα για εξαφανίσεις ανηλίκων. Θα θέλαμε με την πρώτη ευκαιρία να μας ενημερώσετε και να μας δώσετε στοιχεία σε βάθος πενταετίας για το αν εκτιμάτε ότι υπάρχει οργανωμένο δίκτυο τράφικινγκ στη χώρα μας, αλλά και στοιχεία σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία, διότι ξέρουμε σίγουρα ότι έχει αυξηθεί μετά από τον 1,5 χρόνο καραντίνας και σίγουρα είναι ένα στοιχείο που οδηγεί ανήλικα παιδιά στο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει και θέλουμε συγκεκριμένα στοιχεία από εσάς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στο θέμα του οικογενειακού δικαίου στηριζόμαστε σε δύο βασικές αρχές. Η πρώτη είναι να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα του παιδιού. Και η δεύτερη είναι η ισότητα των δύο φύλων. Το συμφέρον και η ανάπτυξη του παιδιού σχετίζονται με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Και αυτό το περιβάλλον διαμορφώνεται σίγουρα από τους γονείς του, αλλά και από την πολιτεία και τους νόμους που θεσπίζει. Την πολιτεία που οφείλει να δημιουργεί ένα ασφαλές πλαίσιο, όπου τα παιδιά, αλλά και ο καθένας από τους δύο γονείς, θα μπορούν να ζουν με ασφάλεια, δεν θα αποκλείονται και βεβαίως δεν θα κακοποιούνται. Η παράταξή μας στον τομέα αυτό υπήρξε πρωτοπόρα. Κινήθηκε πάντα με αυτές τις βασικές αρχές. Είμαστε εμείς που προχωρήσαμε στις πολύ μεγάλες τομές, στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Πρώτα με τον νόμο 1329 του 1983, με τον οποίο αντικαταστάθηκε η πατρική εξουσία με τη γονική μέρημνα. Ήρθε επιτέλους, κύριε Υπουργέ, το παιδί στο προσκήνιο. Από περιουσιακό στοιχείο των γονιών και κυρίως του πατέρα, αναγορεύτηκε σε κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας της νομοθεσίας. Και έτσι πρέπει να παραμείνει. Να μην υπάρξει αυτή η τεράστια οπισθοδρόμηση που θα υπάρξει αν δεν αλλάξετε τίποτα σε αυτό που μας έχετε φέρει να ψηφίσουμε. Στη συνέχεια με τον 2247 του 1996, που εισήγαγε σε ειδικά τμήματα των δικαστηρίων τις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, προσπάθεια που όμως δεν ολοκληρώθηκε, με ευθύνη και της ίδιας της δικαιοσύνης, αφού δεν στελεχώθηκε αυτό με ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές.
μεταρρυθμίσεις που φέρουν την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ και για τις οποίες είμαστε απολύτως υπερήφανοι σήμερα, και παρά το κλίμα που επικρατούσε όταν ψηφίζονταν, στην πραγματικότητα ήμασταν σχεδόν μόνοι, σήμερα όλες οι πτέρυγες της Βουλής αναγνωρίζουν ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και εκτιμένο για την ελληνική οικογένεια, για την ελληνική κοινωνία. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που πρέπει να απαντήσουμε σήμερα είναι αν υπάρχει ανάγκη αλλαγών στο οικογενειακό δίκαιο και αν ναι, σε ποια κατεύθυνση πρέπει να είναι αυτές οι αλλαγές. Ποια είναι τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του μέχρι σήμερα νομικού πλαισίου. Υπάρχουν προβλήματα στην πράξη. Η δική μας απάντηση λοιπόν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Πρώτον, το ισχύον οικογενειακό δίκαιο είναι από τα πλέον προοδευτικά στην Ευρώπη, ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά. Με παιδοκεντρικό χαρακτήρα και υπέρ της ισότητας των φύλων, είναι απόλυτα σύμφωνο με το Σύνταγμά μας, αλλά και το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Κατοχυρώνει πλήρως τα δικαιώματα των γονιών σε από κοινού επιμέλεια των παιδιών μετά από δική τους συμφωνία. Στο κομμάτι αυτό δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Απαιτείται όμως να συμπληρωθεί το δίκαιο για τις περιπτώσεις διαφωνίας του ζευγαριού σε σχέση με το παιδί. Εκεί εντοπίζονται τα προβλήματα, για να αποφευθούν αδικίες, συγκρούσεις, αποκλεισμοί και δύσκολες καταστάσεις που πράγματι υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν και ανεπιικείς ή και εσφαλμένες δικαστικές αποφάσεις που επιτείνουν αντί να απαλύνουν τα προβλήματα μεταξύ των γονέων, που πάντα στο τέλος έχουν αρνητικές επιπτώσεις και αντίκτυπο στο ίδιο το παιδί. Για αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ένας έμπειρος και αξιόπιστος κριτής. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, προτείνουμε την καθιέρωση του σύγχρονου θεσμού του Οικογενειακού Δικαστηρίου, αξιοποιώντας τη σχετική εμπειρία από χώρες που ο θεσμός αυτός ήδη εφαρμόζεται, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη Γερμανία, στην Αυστραλία και στην Ιαπωνία και σε πολλές άλλες χώρες. Τα δικαστήρια αυτά επιβάλλεται να στελεχωθούν με δικαστές εξειδικευμένους σε θέματα οικογενειακού δικαίου, με ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης που θα γίνονται σε συνεργασία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με τις νομικές σχολές της χώρας και θα λειτουργούν με τη συμβολή πιστοποιημένου επιτελείου ειδικών. Χρειαζόμαστε ψυχολόγους, γιατρούς, παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους που θα στηρίξουν τους εξειδικευμένους δικαστές. Θα έχουν δηλαδή όλα τα εχέγγυα για να εφαρμόζουν τον νόμο με τρόπο τεκμηριωμένο, στηριγμένο στα πορίσματα αυτών των ειδικών και πάντοτε προς το συμφέρον του παιδιού. Εμείς αυτό προτείνουμε. Η κυβέρνηση το απορρίπτει. Αλλά επιμένουμε και θα επιμείνουμε όλο αυτό το διάστημα, επεξεργαζόμαστε με ειδικούς, όχι μόνοι μας, και σύντομα θα καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να λειτουργήσει επιτέλους και να καθιερωθεί και στην Ελλάδα το οικογενειακό δικαστήριο, γιατί αυτό είναι το κενό, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό πρέπει να διορθωθεί και να καλυφθεί. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει στη συνέχεια όλων αυτών είναι αν ικανοποιούνται οι ανάγκες που περιέγραψα από το νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε. Η απάντησή μας και εδώ είναι ένα σαφές όχι. Αντίθετα, χάνουμε μία ακόμα ευκαιρία. Οι ρυθμίσεις που φέρνει η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες, αλλά κατάφερε με αυτές να προκαλέσει συγκρούσεις και να διχάσει την ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό το νομοσχέδιο δεν αποτελεί μεταρρύθμιση. Οδηγεί σε απορρίθμιση. Θα οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερες διενέξεις και δικαστικές από αυτές που υποτίθεται ότι προσπαθεί σήμερα να επιλύσει. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αγνόησε προκλητικά ακόμα και το σχέδιο που ετοίμασε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που είχε συστήσει ο ίδιος. Με έγκριτους μάλιστα νομικούς και καθηγητές υπό την προεδρία του κ. Τέντε.
Τι την κάνατε την Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή, αφού δεν είχατε καμία πρόθεση να ακούσετε τις εισηγήσεις τους και τις πετάξατε στο καλάθι των αχρήστων? Υιοθετήσατε μάλιστα απαράδεκτες ρυθμίσεις που είχαν απορριφθεί με μεγάλη πλειοψηφία από την Επιτροπή. Δεν προχώρησε η κυβέρνηση ούτε στον αναγκαίο διάλογο, ούτε με τις γυναικείες οργανώσεις, ούτε με την κοινωνία των πολιτών. Δεν ξέρω με ποιους ακριβώς συζητήσατε, κύριε Υπουργέ, και καταλήξατε σε αυτές τις προτάσεις που έχουν απορρίψει οι νομικοί που εσείς καλέσατε να σας συμβουλέψουν. Προφανώς κάποιους ακούσατε. Θα μπορούσατε να μας πείτε με ποιους τελικά συνομιλήσατε για να καταλήξετε σε αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις που φέρατε. Οι ρυθμίσεις λοιπόν δημιουργούν νέους σοβαρούς κινδύνους, γιατί αφήνουν εκτεθειμένο το παιδί και κατά κανόνα και τη γυναίκα, ακόμα και σε ενδοοικογενειακή βία. Εμείς δεν παγιδευόμαστε στο ψεύτικο δίλημα που η κυβέρνηση δημιούργησε με τις μαμάδες ή με τους μπαμπάδες. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι το συμφέρον του παιδιού. Τα παιδιά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει και δεν μπορεί να εργαλειοποιηθούν ούτε από τις μανάδες τους, ούτε από τους πατεράδες τους. Τέλος, επισημαίνω ότι θεωρώ απόλυτα λανθασμένες τις ρυθμίσεις που ανατρέπουν το παιδοκεντρικό χαρακτήρα του οικογενειακού δικαίου. Το συμφέρον του παιδιού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με λογικές φασών. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση. Δεύτερον, οι διατάξεις του νομοσχεδίου εισάγουν στην πραγματικότητα από το παράθυρο τη λογική της εναλλασσόμενης κατοικίας. Οι αλλαγές που κάνατε σήμερα δεν διορθώνουν το πρόβλημα που δημιουργείται. Γι' αυτό και διαφωνούμε απόλυτα. Αυτό διαπιστώνουν και οι φορείς. Γιατί αυτή η λογική βλάπτει συναισθηματικά το παιδί. Του στερεί το απαραίτητο σταθερό περιβάλλον, αλλά και τις σταθερές συνθήκες ζωής. Κινδυνεύετε να κάνετε το παιδί τουρίστα. Είναι απαράδεκτο αυτό. Τρίτον, εισάγεται το οριζόντιο τεκμήριο το 1/3 του χρόνου για το δικαίωμα επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά. Στην ουσία, κύριε Υπουργέ, αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να ασκήσετε επιρροή για τυχόν δικαστικές αποφάσεις σε περιπτώσεις διαφωνίας των γονέων. Να καθοδηγήσετε από τώρα τις αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουν σε αυτές τις περιπτώσεις οι δικαστές. Και εγώ αναρωτιέμαι, έχετε άραγε σκεφτεί πώς ορίζεται αυτό το 1/3? Ακόμα και το χρόνο που αφιερώνει το παιδί στο σχολείο? Το χρόνο του ύπνου του? Τελικά οι σχέσεις του παιδιού με τους γονείς του καθορίζονται με τη μεζούρα? Έχετε πάρει μια μεζούρα και μετράτε να προσαρμόσετε αυτό το 1/3 στις ζωές παιδιών και οικογενειών? Και τέταρτον, θεωρώ ότι είναι εντελώς απαράδεκτη η πρόβλεψη για την ανάγκη οριστικής δικαστικής απόφασης ώστε να ληφθούν μέτρα σε σχέση με την επιμέλεια του παιδιού κατά γονέων που ασκούν ενδοοικογενειακή βία. Ανατριχιάζω και μόνο που το σκέφτομαι. Όλοι κατανοούμε ότι η διάταξη αυτή εκθέτει το παιδί και τη γυναίκα απροστάτευτους για πολλά χρόνια σε φαινόμενα κάθε είδους βίας. Με τη δική σας υπογραφή και με την ψήφο των βουλευτών σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το ξανασκεφτείτε. Κυρίως οι βουλευτές. Και δεν είναι θέμα γυναικών μόνο. Είναι θέμα όλων μας. Έχουμε τεράστια ευθύνη. Και βεβαίως όλο αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις σχετικές προβλέψεις των διεθνών συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού και την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, για τους λόγους αυτούς είναι φανερό ότι εμείς καταψηφίζουμε το σχέδιο νόμου που έφερε η κυβέρνηση. Το σχέδιό σας δεν λύνει τα προβλήματα και δεν εξυπηρετεί τα δικαιώματα του παιδιού. Παραμερίζει το συμφέρον του παιδιού, που ως σήμερα είναι και πρέπει να παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού δικαίου.
Σε αυτή τη στήρα και αναποτελεσματική προσέγγιση, εμείς αντιπαραβάλλουμε τη δική μας θετική μεταρρυθμιστική πρόταση για ένα οικογενειακό δίκαιο σύγχρονο, δίκαιο, πραγματικά δίκαιο, με εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές μεταρρυθμίσεις που έρχονται και λύνουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Πάντα όμως με το παιδί στο επίκεντρο. Αυτή είναι η δική μας θέση. Σας ευχαριστώ πολύ.